Να πω με αφορμή την αναφορά του κυρίου Χαρονίτη για αυτή την πλατεία πως είναι δύσκολο να βρει κανείς πολλές πλατείες στη χώρα που να έχουν προσφέρει τόσα για τον πολιτισμό του τόπου μας. Όσα έχει προσφέρει αυτή η πλατεία, την οποία αυτή την ώρα θυμάμαι την παρουσία του ο κύριος Δήμαρχος του τόπου, ο κύριος Σοκράτης ο Κεφαλογιάννης, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τελευταίος θα μιλήσει για το βιβλίο ο Σταύρος ο Τζανής. Ο Σταύρος ο Τζανής γεννήθηκε το 1989 στο Καμαριώτη και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αναγνωρίζοντας τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά της ποίησής του, χαίρομαι κυρίες και κύριοι ιδιαίτερα γιατί ο Σταύρος τιμάμε τη δουλειά του και την Κρήτη και το λαό της. Ο Σταύρος ο Τζανής ίσως είναι από τους πρώτους που ανακάλυψαν τη γνησιότητα της ποίησης του συνονόματό του, του Σταύρου του Βυτώρου. Και θα έχει, πιστέψτε με, ιδιαίτερη αξία να ακούσουμε από το στόμα του πώς και γιατί τον άγγιξαν τα γραφτά του Αγκούτσακα και τα ποίηματα και τα πεζά και οι μαντινάδες. Το χειροκρότημά σας για το Σταύρο του Τζανή. Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου το Λιβάδι. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Σταύρου Βυτώρου, του αγαπητού Αγκούτσακα της τοπικής κοινωνίας των Ανογείων, με τίτλο «Σε χίλιες βιόλες κόκκινες». Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να τονίσω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι δίπλα σε ανθρώπους που θαυμάζω και σε ανθρώπους που με επηρέασαν και με ενέπνευσαν στις πρώτες υπαρξιακές και συγγραφικές ανησυχίες μου. Και τώρα ας περάσουμε στο κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς και ας πούμε λίγα λόγια για εκείνον. Ο Σταύρος Κωνσταντίνου Τσιχαρίκλιας Βυτώρου γεννήθηκε στα Ανόγια Μυλοποτάμου και μετά από συνειδητή επιλογή του διάλεξε να ζήσει στον κόσμο που έχει πλάξει ο ίδιος με τη δύναμη της γραφής του. Θα ρίσει αυτοεξόριστος πλανάτες στις κακοτράχαλους δέτες της ποιητικής του δημιουργίας, στον τζουρολιό της χαράς και της λύπης, ανάμεσα στα καθερά συναισθήματα που κανισκεύει η ακατάλληλη προσμονή της πολύχρωμης τοπίας που φαντάζει τόσο άφταστη και μακρινή. Θα έλεγε επομένως κανείς πως ο Σταύρος είναι ο ποιητής που συναντούμε στα παραμύθια. Ο φυγόδικος, ο ιδιόρυθμος, εκείνος που επέλεξε τούτο τον ιδιαίτερο τρόπο της μοναχικής ζωής, με την κοινωνία γύρω του να τον αντιμετωπίζει σχεδόν αμφίθυμα. Από τη μια δηλαδή δείχνει να τον αποδέχεται, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ποιότητά του, αλλά συνάμα τις περισσότερες φορές καταλήγει να τον απορρίπτει, αδυνατώντας να κατανοήσει το βαθύτερο περιεχόμενο των σκέψεων και των πράξεών του. Και τούτο γιατί οι εποχές που ζούμε ίσως να μην επιτρέπουν στην ευαισθησία μας να δροσοβλαστοσύρει και να θύσει, μιας και τα προβλήματα μονοπολούν το ενδιαφέρον μας και ο πόνος διαφεντεύει την ύπαρξή μας. Ωστόσο, αυτή ακριβώς την ώρα που παραβιάζονται οι αξίες και τα ιδεώδη μας, την ώρα που η κοινωνία καταραίει, την ώρα που τα πνευμόνια του συμπάντου φλέγονται από άκρη σ' άκρη και πλάσια αιμορραγή, τούτη την ώρα, αγαπητοί φίλοι, χρειαζόμαστε το δικό μας Αγκούτσακα για να μας μπολιάσει με την εύρωστη ποίησή του. Βάφτισε τον εαυτό του και την εφημερίδα του με το όνομα τα πρόσιτου και αφιλόξενου θάμνου, δηλώνοντας εξ αρχής τις προθέσεις του. Θα σας αγγυλώνω, όπως αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου, ο Βασίλης Ραμουντάνης. Και γιατί χρειαζόμαστε την ποίηση του Αγκούτσακα? Τη χρειαζόμαστε για να μας αγγυλώσει με τα τσαλόστομα λόγια της αλήθειας, τα οποία συχνά δεν αντέχουμε να ακούσουμε, και με τον τρόπο του αυτό να μας κάνει να αντρανίσουμε. Τη χρειαζόμαστε για να μας εφέρει το χαμόγελο στα χείλη με κάποιο σατυρικό συμβάν που ανασύρει από τον τόπο της καρδιάς του, αφού κατά πως λένε η καλύτερη σάτυρα πρέπει να περιέχει τόσο λίγο κακία και τόσο πολύ πιστικότητα, ώστε να προκαλεί χαμόγελο ακόμα και σε αυτούς που θίγει. Και ο Σταύρος το κάνει αυτό με έναν τρόπο ιδιαίτερα μοναδικό. Τη χρειαζόμαστε για να μας ταξιδέψει σχεδόν μαγικά στη χώρα της ευαισθησίας, ακόμη και μέσα από την πιο απλή εικόνα, με δυο κυπαρίσια που αγκαλιάστηκαν και από τώρα και στο εξής μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένα τον έρωτά τους. Επιπλέον, ο Σταύρος διαθέτει αναμφισβήτητα και ένα ακούραστο δημοσιογραφικό πνεύμα, με ακόραστο ενδιαφέρον προς την καταγραφή της καθημερινότητας.
Από τούτο αντλεί μια ιδιαίτερη αδιάκοπη ψυχική ενέργεια που τον οδηγεί στη γάργαρη πηγή της προσωπικής του κάθαρσης. Πολύπλοκος, αντιφατικός, ονειροπόλος, αθεράπευτα ρομαντικός, διαθέτοντας μια αμετανόητη παιδική ονειροφαντασία που τελικά αποδεικνύεται σοφότερη, αφού είναι ανώθευτη ηθικά, ο Σταύρος αποτελεί ένα σύγχρονο Δον Κιχώτη, ένα ιδιόρυθμο Ροβινσόνα Κρούσο του σήμερα, που πασχίζει να επιβιώσει κρατώντας το φλογισμένο δόρυ της αλήθειας ενάντια στα κατάλληλα δοξάρια της ψευτιάς που μας περιβάλλουν και μας αγητεύουν καθημερινά. Επιλέγοντας το μοναχικό δρόμο της δικής του αλήθειας, εξόριστος νεφοπρίκυπας στις φλέγες των ποιητικών του ουρανών, μοιάζει με το ποίημα «Άλμπατρος» του Γάλλου ποιητή Τσάρλς Μποτλέρ. Θα έλεγα πως μου τον θυμίζουν ιδιαίτερα οι τελευταίοι στίχοι, οι οποίοι περιγράφουν τη στιγμή την οποία οι ναυτικοί σκλαβώνουν το άλμπατρος, πουλιά της θάλασσας τρανά, για να περάσουν την ώρα τους. Συγκεκριμένα το ποίημα λέει: «Αυτά που είναι τόσο όμορφα τα σύννεφα όντε σκίζουν, πώς είναι τώρα κωμικά και άσχημα και δειλά. Άλλοι με πίπεζαν αυτές τα ράμφη τους κεντρίζουν, και άλλοι πηδάνε σαν κουτσί κοροϊδευτικά. Μ' αυτούς τους νεφοπρίγκιπες, και ο ποιητής πώς μοιάζει. Δε σκιάζεται τις αιτιές, τις θύελες αψηφά. Μα ξένος μες στον κόσμο αυτό που γύρω του χουλιάζει, σκοντάφτει από τα γιγάντια φτερά του σαν περπατά». Αυτό λοιπόν είναι για μένα ο Σταύρος. Ένας νεφοπρίγκιπας που σκοντάφτει από τα γιγάντια του φτερά σαν περπατά, στον κόσμο που δικάστηκε η ερήμην του να ζήσει. Σταύρο, εύχομαι να είναι καλοριζωμένες οι βιόλες σου και βοδιάντος ταξιδιάρα στα πέρατα του κόσμου, αν και κατέχω πως η δικιά σου κατακόκκινη βιόλα ξεπετάται και αθοβολά στη γλάστρα της Μεσοπολιάς. Σήμερα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γεωργία Ξυλούρη του Ανάστο για την πολύτιμη βοήθειά της, τον Αντρέα Αεράκη που ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόταση που του έκανα και ανέλαβε εξ ολοκλήρου τις διαδικασίες της έκδοσης και τα έξοδά της, τον Σαλούστρο Βασίλη Γεχρή που μου δάνει τις εφημερίδες του Αγκούτσακα που φύλαγε χρόνια τώρα με σπουδή στα αρμάρια της ψυχής του, τον Δημήτρη Ρομπογιαννάκη που έκανε αφιλοκερδό στην φιλολογική επιμέλεια του βιβλίου και τον αγαπητό ξάδερφο και ψυχογνώστη Βασίλη Δραμουντάνη του Λιαμονίκο που δέχτηκε να γράψει δύο λόγια το βιβλίο. Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω πόσο περήφανος νιώθω που συμμετέχω σε τούτη την ξεχωριστή βραδιά απόψε, σε αυτό το ιερό χωριό που αγαπώ τόσο πολύ. Η γιαγιά μου, βλέπετε, είναι ανογιανή και κατέχω πολύ καλά είτε ευχή είτε κατάρα είναι να κουβαλείς τα ανογιανό μας στη φλέγη σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σταύρο Βιτόρο, μας κάνεις υπερήφανους όλους τους κριτικούς, όλους τους ανογιανούς. Ιδιαίτερα όμως εμάς τους Βιτόριδες, γιατί με το έργο σου μας δείχνεις πεντακάθαρα πως όλες οι χάρες που ο ουρανός και τα άστρια γεννήσαν παραμένουν δίπλα μας ζωντανές και χαρμόσυνες. Σταύρος, ευχαριστούμε για όλη την προσφορά σου στον τόπο και στην ποιήση. Και θα περιμένουμε με λαχτάρα από σένα τον πρικισμένο και εμπνασμένο ραψοδό που δεν έχει σχέση με την έντεχνη ποιήση, αλλά ούτε με το είδος εκείνο των εξεζητημένων περίπλοκων μαντινατολόγων, να συνεχίσεις με αυθορμητισμό να μας δίνεις τα διαμάντια σου, που δεν είναι άλλα από τα διαμάντια ενός ικανότατου λαϊκού τεχνίτη ποιητάρη. Λέει ο Πρεβελάκης στο χρονικό της πολιτείας πως οι ποιητές είναι πάντα χρειαστοί για να βαστιέται το όνομα ενός τόπου, για να βαστιέται το όνομα ενός τόπου ακατάλυτο, όταν βουβαθούνε τα παζάρια του και οι ταρσανάδες του ρημάξουν και τα καλύτερα παιδιά του κάμουν φύλλα και φτερά. Μιχάλη και Αντρέα Αεράκη και Σταύρο Τζανή, σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που εκάμετε στο Σταύρο μας. Και σε εσάς
Κύριοι, κύριοι Χαρονίτη και Μανουρά, σας ευγνωμονούμε για την παρουσία σας απόψε εδώ και την αγάπη σας. Λευτέρη Καλέργη, σε ευχαριστούμε και σένα και την παρέα σου που θα ντύσετε μουσικά τη βραδιά, όπως κυρίες και κύριοι ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας απόψε κοντά μας σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά για την οποία ο Γιαλάφτης πριν από λίγο μου έδωσε μια ματινάδα. Θες να την πεις ο ίδιος? Μια ρίζα το Βιτόριδο στο χώμα ξεπιτρώνει και πέταξε ένα δεντρό παθή και μεγαλώνει. Ο Γιαλάφτης ερώτησε τον Γιαλάφτη, μα είτε γίνεται λύση του λιβάδι, είτε γίνεται. Ήταν αυτή η μάζουξη λύση του λιβαδιού το χώρο. Η παρουσία σας τιμά το Σταύρο το Βιτόρο που χειρίζες. Να είστε καλά. Να σας δώσω το μικρόφωνο. Εμένα προηγουμένως ο Γιαλάφτης μου είπε τούτη εδώ που είναι εξίσου υπέροχη με τις δύο που είπε. Όλες οι σκέψεις μοιάζουν με αυτή που ξεχωρίζει είναι κορφή που δεν μπορεί ο άλλος να πατήσει. Ξεχωρίζει. Εγώ θέλω ο Γιαλάφτη να έρθεις και να πεις τις δυο ματινάδες που είπε ο πατέρας του με τον Βιτορογιάννη. Και μετά να δώσω το μικρόφωνο στην κυρία. Έλα. Εσύ θέλω να τσεις. Έλα. Εγώ. Ναι. Θα πρέπει να σας πω για να σας βάλω στο κλίμα ότι χειρουργείται ο Βιτορογιάννης και βγαίνει από την μονάδα ανάνυψης και τον πάμε στο κρεβάτι. Και τότε πλησιάζει ο Βιτορόκοστας και του λέει: εγώ από κοπέλια σου είμαι γρήγορα βιτόρδες, χουμάδες, τα λόγια μα την αδωρόγη. Και ξέρω μια ιστορία που μου έχει αγγίξει. Και οτιδήποτε μ' αγγίξει στη ψυχή και βγάνω δάκρυ είναι σημαντικό. Και οτιδήποτε μου δίδει χαρά είναι σημαντικό. Κάνει την εγχείρηση και του λέω αδερφός του: δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να σε πούνε ποιητή. Πήγε στον Άδη και έκαμες, λέει, έστω και λίγη ώρα. Πες μας λοιπόν πως τα περνούν εκεί στη μαύρη χώρα. Και του λέει ο αδερφός του: πήγα στον Άδη μάσανε, τα μάτια μου δεμένα, πίσα σκοτίδι σκοτεινά, δεν γνώρισα κανένα. Α, δεν είναι αυτοί ποιητές. Στο μικρόφωνο, το μικρόφωνο. Εντάξει, εντάξει. Μια βεγγέρα αναστορήθηκα τον παιδικό μου χρόνο. Λιβάδι πλαντανάκι, πέντε ζάρα να φτάξει. Πορπάτηξε κοπέλι πράγμα. Μια νύχτα καταχνιά να φτάξω στο Βιτορόκοστα το σπίτι, όπως συνήθιζα κάθε μέρα, για να ανταμώσω τις όμοιους μου. Μια λάμπα σε μια βρόκα κρεμασμένη στον τοίχο και ένα ξύλο στην παραστιά ανάφτανε. Γύρω-γύρω στην πυρομάχους και κατάχαμα κάναμε κύκλο οι πρωταγωνιστές. Τα δαχτύλια μας λαδωμένα που τρώγαμε πατάτες τηγανιστές όλοι μαζί από μια πιάτα. Μικρότερος όλων ο Βασίλης τον είναι. Τα χέρια του δεν εφτάλανε την πιάτα, μα δεν τον έμοιαζε κιόλας. Και ήμασταν χορτασμένα και πλούσα. 12 ζευγάρια μάτια. Τσιρίκα μου σαφύρισα και συμμαθήτρια άντωνε. Και λάμπανε τα μάτια μας και τα μάμουλά μας στην αναλαμπή της φωτιάς. Κι όσο ξανοίγαμε τα κάρβουνα και άστρεφτε ο νους μας
μέσα στα παιδικά κεφάλια μας καψιλίδες και σκέψεις μαζί ευγαίνανε στον ανηφορά και πιάνανε τον κόσμο. Μολύβι και τετράδιο δεν είχαμε. Δανείζαμε οργή στον άλλο. Και ο Σταύρος έγραφε στον πάπυρο του Νούντου αυτός κατέχει πόσα. Και κρυνοφύρα ξέντα στην καρδιά του και μας τα μοιράζει δώρα. Σταύρο, σε ευχαριστούμε και συμπορευόμαστε όλοι στην ιδέα πως η ζωή είναι μια εγκυμοσύνη και γεννά. Μπράβο, μπράβο. Λοδοβίκο, έλα να πεις δύο λέξεις.